Εγώ είμαι. Έλα, πού είσαι, σε περιμένω. Δεν μπορώ να έρθω. Δεν το καταλαβαίνεις. Γιατί? Όλη μέρα σε περιμένω. Μη με πιέζεις. Φαντάζεσαι να με δουν να μπαίνω νυχτιάτικα σε ξενοδοχείο? Εδώ είναι μικρή κοινωνία, όλοι με ξέρουν. Και δεν θα σε δω καθόλου. Μελίνα, σε παρακαλώ, για σένα ήμουν εδώ στα Χανιά. Είμαι κλεισμένο σε αυτό το ξενοδοχείο όλη μέρα και ούτε να κυκλοφορήσω δεν μπορώ. Τουλάχιστον θα έρθει το πρωί. Θα σε πάρω αύριο τηλέφωνο. Ναι, θα προσπαθήσω να σε δω. Τι ώρα θα με πάρεις? Ακούω βήματα, σε κλείνω. Εδώ, σ' αγάπη μου. Μη μ' αγγίζεις. Δεν καταλαβαίνω, τι έπαθες τώρα ξαφνικά? Τρελάθηκες? Ναι, τρελάθηκα. Απόψε θα κοιμηθώ στο δωμάτιο των ξένων. Και σε προειδοποιώ, μη με πλησιάσεις. Έλα, Ραχιλέα. Δεν είδες τις κλήσεις μου? Λες να μην τις είδα? Ναι, και φαντάζομαι έχεις άλλες τόσες από την Ευρυδίκη. Δεν λες τίποτα. Έχει λυσάξει. Ναι, αλλά εγώ τα άκουσα. Με έβρισε. Προσπάθησα να μάθει γιατί μείνες Αθήνα. Δεν είμαι Αθήνα. Αυτό όμως το ξέρεις μόνο εσύ κι εγώ. Τι λες, ρε? Πες μου ότι είσαι Χανιά. Είμαι. Και μη σου ξεφύγει η κουβέντα. Ούτε στη Δήμητρα. Εννοείται. Τελικά είσαι πολύ καψούρης με τη μικρή, έτσι? Είμαι. Και δεν θα δώσω λογαριασμό σε κανένα, Νεκτάρια. Και άμα σε ξαναπλησιάσει Ευρυδίκη, βρες μια δικαιολογία και σε φορτώσου την. Εύκολο να το λες. Είναι επίμονη. Τέλος πάντων, σ' αφήνω. Να προσέχεις. Ο Αχιλλέας ήταν? Ναι. Τι λέει? Έχει πολλές δουλειές στην Αθήνα, τα πτώμα. Φαντάζομαι. Θες να πεις κάτι? Πες το καθαρά, δεν χρειάζονται ειρωνίες. Να σου το πω καθαρά, λοιπόν. Νομίζω ότι εσύ και ο αδερφός σου κάνετε διάφορα. Δεν μου λες, Δεχτάρια. Θέλεις να πιστέψω πως δεν σε πειράξει μου με είδες με τον Αντώνη? Τι να με πειράξει? Που η γυναίκα μου τα λέγε με ένα παλιότη σε φοιτητή. Καλά που ζούμε. Ναι, αλλά ήμασταν μόνοι μας. Και εσύ υποτίθεται έλειπες σε ταξίδι. Αν ήξερες ότι παλιά κάτι έτρεχε μεταξύ μας, θα ζήλευες? Όχι. Θα ζήλευα. Σου είχα εμπιστοσύνη. Αλήθεια, τι ήταν αυτή η κουβέντα που μου πέταξες πριν? Πότε θα ξέρουμε? Σε λίγες μέρες. Έλα, τι γίνεται? Μπορείς να μιλήσεις, πού σε βρίσκω? Στην Αθήνα είμαι. Έχω κάτι δουλειές, αλλά πες μου. Άκου, Αχιλλέα, δεν ξέρω πώς το έχετε εσείς στην Κύπρο, αλλά εμείς εδώ στην Κρήτη την τιμάμε τη φιλοξενία. Δεν καταλαβαίνω. Θα καταλάβεις. Ο Σύφης σε φιλοξένησε και σε εμπιστεύτηκε. Εσύ δεν μπορείς να σαλιαρίζεις, λοιπόν, με τη γυναίκα του. Τι? Δεν καταλαβαίνω τι μου λες, Δάφνη. Ξέρεις πολύ καλά τι λέω. Σας είδα να φιλιώσαστε. Εδώ με βγάλεις τώρα όματι. Και όχι μόνο αυτό. Δεν μπορώ να το πω πουθενά. Με έχετε κάνει συνένοχη. Τάπα βέβαια να χεράξει τη Μελίνα. Συγγνώμη. Είσαι στην Κρήτη. Πώς σου ήρθε τώρα αυτό? Σφυράνε τα καράβια στην Αθήνα. Τα καράβια? Στον Πειραιά είμαι. Έχω κάτι δουλειές. Α, δηλαδή θέλεις να μου πεις ότι σφυράει ταυτόχρονα ένα καράβι στα Χανιά και ένα στον Πειραιά? Τι να σου πω, αγόρι. Πάντως, ένα έχω να σου πω. Μην ξανακυνηγήσεις την Ελίνα. Θα γίνει κακός χαμός. Μερικοί νομίζουν ότι τρώμε που το χορδό. Μπράβο. Έλα, Αχιλλέα. Βρήκα λύση τελικά. Άντε, μπράβο. Σε περιμένω, μην αργήσεις. Σε 10 λεπτά να είσαι εδώ, θα είσαι? Περίμενε. Σου είπα δεν μπορώ να έρθω στο ξενοδοχείο. Τότε?
Μελίνα, σε παρακαλώ, δεν μπορώ να περιμένω άλλο. Κοίτα, σε 3 ώρες θα έρθει στο σπίτι της φίλης μου της Βασιλικής. Θα σε περιμένω εκεί. Γράψε τη διεύθυνση. Θα πάρεις ένα ταξί και θα σε φέρει. Ναι. Okay, θα είμαι εκεί. Αλλά γιατί σε 3 ώρες, δεν μπορούμε να πούμε καλύτερα σε 1/4. Δεν γίνεται. Θα σου πω από κοντά. Γεια. Θα πας από το σπίτι σου. Αποκλείεται. Τον Σύφη δεν θέλω να τον δω μέχρι να φύγει για Αθήνα. Σκοτωθήκαμε πάλι το πρωί. Και δεν μπορώ να του πω και αυτά που έμαθα από την Αγγελική. Απαγορεύει.